Αναβρασμό στον τηλεοπτικό σταθμό Sky μετά την απόλυση δημοσιογράφου, ο οποίος αρνήθηκε να πάει να δουλέψει για λογαριασμό της Τατιάνα Στεφανίδου. Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κανάλι με στάσεις εργασίας, τι καταγγέλει η ΕΣΥΑ και τι ακριβώς συμβαίνει με την εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου. Ξαναλέμε, απολύθηκε δημοσιογράφος του Sky επειδή αρνήθηκε να πάει να συνεργαστεί και να δουλέψει μαζί με την Τατιάνα Στεφανίδου. Αρχίσαν τα παρατράγουδα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky με το νέο συμβόλαιο της γνωστής παρουσιάστριας. Θα μάθουμε σε λίγο ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ και τι καταγγέλει η Ένωση Συντακτών. Με την Τατιάνα Στεφανίδου, την κυρία Τάτη, όπου απολύθηκε δημοσιογράφος του Sky επειδή αρνήθηκε να πάει να δουλέψει στην εκπομπή της. Αρχίσαν τα παρατράγουδα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky με την έλευση της Τατιάνα Στεφανίδου. Θα μάθουμε σε λίγο όλο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Έχει συμβεί με την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου. Η Τάτη Στεφανίδου, η Τατιάνα. Η Τατιάνα που έβριζε τους αγώνες για τη Μακεδονία μας, τους αγώνες για το όχι στο ξεπούλημα και στο χάρισμα του ονόματος Μακεδονία, η οποία πλέον θα κάνει το τηλεοπτικό της έτσι ξανά ντεπούτο στην τηλεόραση του Sky. Επανέρχεται η κυρία Τατιάνα. Η κυρία Τατιάνα, που σας αποκαλύψαμε πριν λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή μας, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να στενοχωθεί η εκπομπή της με δημοσιογράφους του καναλιού Sky. Δεν θέλουν οι δημοσιογράφοι να την ακολουθήσουν, δεν θέλουν να πάνε μαζί της στην εκπομπή. Εδώ λοιπόν έσκασε ως βόμβα η απόλυση δημοσιογράφου που αρνήθηκε να πάει στην εκπομπή της. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους δημοσιογράφους του καναλιού και αντίδραση και από την ΕΣΥΑ. Να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Καράλη για να μας πεις τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί είναι φλιβερό. Είναι φλιβερό αυτό. Να απολύεται ένας δημοσιογράφος γιατί αρνήθηκε να πάει να συνεργαστεί με την κυρία Στεφανίδου. Και να μείνει άνεργος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Και όχι μόνο με την κυρία Στεφανίδου, με οποιονδήποτε κύριο ή κυρία παρουσιαστή. Εδώ μιλάμε με την Τατιάνα Στεφανίδου όμως, ξεκάθαρα. Εδώ στη φόρα όλα. Ούτε κάνουμε δημόσιες σχέσεις και την αλήθεια θα τη λέμε. Όταν ενημερωθήκανε κάποιοι ότι βγάζουν συγκεκριμένο θέμα, μας ασκήθηκε πίεση για να το βουλώσουμε. Όχι, κύριοι! Εδώ είναι ένα κανάλι ανοιχτό, είναι ένα κανάλι που ο λόγος του ακούγεται, είναι ένα κανάλι που θα ακούσετε όσα οι άλλοι σας κρύβουν. Και γι' αυτό και άμα έχετε αγαπήσει και τον τηλεοπτικό μας σταθμό και αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε ακούμε, με το καλημέρα λοιπόν, είχαμε πει μέσα από την εκπομπή μας μια εβδομάδα περίπου πριν ότι υπάρχει έντονη αντίδραση από τους δημοσιογράφους του Sky να μετακινηθούν στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, καθώς θεωρούν ότι δεν ταιριάζουν με το προφίλ της εκπομπής που αναμένεται να ξεκινήσει η παρουσιάστρια. Έτσι λοιπόν, το πρώτο σε εισαγωγικά θύμα έχει ονοματεπώνυμο. Πρόκειται για τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Αργύρη Καλογερόπουλο, του οποίου του προτάθηκε να στελεχώσει την εκπομπή του. Του προτάθηκε, του δόθηκε εντολή, να είμαστε συγκεκριμένοι, να μετακινηθεί στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος αρνήθηκε να πάει στην εκπομπή της Τατιάνας και έτσι λοιπόν ο τηλεοπτικός σταθμός αποφάσισε να τον απολύσει σύμφωνα και με ανακοίνωση που υπάρχει από την ΕΣΥΑ. Διότι να πούμε ότι αυτό είναι το ένα σκέλος. Χθες ο τηλεοπτικός σταθμός υπήρχε στάση εργασίας από τις 11.30 μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι και στο τηλεοπτικό σταθμό και στο site του Sky. Από εκεί και πέρα, σήμερα στις 12 η ώρα, συνεδρίασαν οι δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού για να δουν τι θα γίνει. Έχει βγει και ανακοίνωση από την ΕΣΥΑ σχετικά με το θέμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λέει, της ΕΣΥΑ καταγγέλει την παράνομη και καταχρηστική στάση της εργοδοσίας του τηλεοπτικού σταθμού Sky, η οποία σήμερα, χθες δηλαδή, παρεβαίνοντας κάθε έννοια συνδικαλιστικής ελευθερίας, απέτησε γραπτό αίτημα προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος στους χώρους εργασίας του καναλιού σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέβησαν στο Sky για να πάρουν μέρος σε προγραμματισμένη συνέλευση των δημοσιογράφων. Όλα αυτά για την κυρία Στεφανίδου γίνονται τώρα. Έπειτα από την άδικη και παράνομη απόλυση του συναδέλφου Αργύρη Καλογερόπουλου. Όλα για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου. Συνεχίζουμε. Σημειώνουμε, λέει η ανακοίνωση ΕΣΥΑ, ότι ο όμιλος Sky αποτελεί μοναδικό παράδειγμα μέσων ενημέρωσης της Αθήνας που παρεμποδίζει την πραγματοποίηση συνελεύσεων των εργαζομένων του με την παρουσία συνδικαλιστικών εκπροσώπων.
και για τους παραπάνω λόγους και τα λοιπά. Αυτό που είπαμε, ότι ανακοίνωσε χθες την στάση εργασίας 11.30 με 1.30. Και σήμερα ξανά υπάρχει συνέλευση στον Sky. Γίνεται αυτή την ώρα, δεν έχουμε ακόμα το αποτέλεσμα της συνέλευσης. Ξαναλέμε, το κανάλι βράζει στην ουσία με την όλη αυτή απόλυση του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, ο οποίος αρνήθηκε να πάει στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, σύμφωνα με την αποκάλυψη που κάνουν οι τυπολογίες.gr. Οι τυπολογίες.gr αποκαλύπτουν λοιπόν ότι ο καλός συνάδελφος, ο έπειτος συνάδελφος, με σπουδαίο ρόλο στο χώρο της δημοσιογραφίας, ο οποίος διετάχθηκε να πάει στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, κάποιοι λένε ότι τον είχε επιλέξει και η Τατιάνα Στεφανίδου, και επειδή δεν πήγε στην ομάδα της, τον αποκεφάλισα. Μου θυμίζει κάτι αυτό του παρελθόντος. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση μπορεί να έχει και θα έχει, φαντάζομαι σίγουρα, και προεκτάσεις δικαστικές. Έτσι, δηλαδή, ακριβώς. Μπορεί να θεωρηθεί, αν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι βάσιμοι καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και απόλυσης του συγκεκριμένου ανθρώπου, μπορεί να θεωρηθεί η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του παράνομη και καταχρηστική. Να προσφύγει λοιπόν στα δικαστήρια να αναγνωριστεί αυτή η ακυρότητα και να υποχρεωθεί το κανάλι σε επαναπρόσληψη ή ακόμα και να του οφείλει τους λεγόμενους μισθούς υπερημερίας, εφόσον ο άνθρωπος αυτός τίθεται εκτός, μέχρι να δικαιωθεί δικαστικά, εάν δικαιωθεί και ακολουθεί στο δικαστικό δρόμο, το κανάλι για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός, και να του οφείλει τους μισθούς, τα επιδόματά του, τα δώρα του, αλλά και να υποχρεωθεί να τον επαναπροσλάβει. Είναι πολύ... Όταν γίνεται μια καταγγελία τη σύμβαση εργασίας, πέραν το ότι θα πρέπει να τηρηθούν η νόμιμη διαδικασία, δηλαδή πώς θα γίνει η καταγγελία και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Όταν καταγγέλεις γιατί υποβαθμίζεσαι στη δουλειά σου, αν θεωρηθεί υποβάθμιση, ή γιατί σε πάνε σε κάποια εκπομπή που δεν είσαι υποχρεωμένος να πας ανάλογα και με τη σύμβασή σου, ή αυτό γίνεται παράνομα και καταχρηστικά γιατί απειλείσαι ή εκβιάζεσαι να κάνεις κάτι που δεν είσαι υποχρεωμένος να το αποδεχθείς, εφόσον με τη σύμβασή σου πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Αν λοιπόν όλα αυτά ή ένα από αυτά ισχύουν, τότε η καταγγελία αυτή είναι πολύ πιθανό να θεωρηθεί παράνομη και καταχρηστική και να ακυρωθεί. Και πολλοί δημοσιογράφοι μιλούν και λένε για εκφοβισμό. Έτσι. Ότι αυτή τη στιγμή απολύθηκε ένας δημοσιογράφος για να πάρουν μάθημα και οι υπόλοιποι, έτσι, για ώστε να μην μπορέσει κανένας άλλος να αρνηθεί να πάει στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, η οποία υποτίθεται να ξεκινήσει 17 του μήνα η εκπομπή της, ούτε μία στο εκατομμύριο, λένε οι πληροφορίες μας, δεν πρόκειται να ξεκινήσει 17, ούτε καν γραφή έχει ως εκπομπή στα στούντιό της, που βέβαια την αφήνει και το έψιλο να πάρει γραφή, όπως έχουμε αποκαλύψει. Τα στούντιο θα είναι νοικιασμένα από τον κύριο Βριώνη, από το πρώην αφεντικό της, εκεί πέρα που έβγαινε η εκπομπή της, από το ίδιο πλατό θα είναι, εφόσον τώρα μετακομίζει, όπως είχαμε πει, το έψιλο. Νοικιασμένο το συγκεκριμένο σκηνικό, με τηλεοπτικό χρόνο, να πούμε. Για να διαφημίζονται, παρακαλώ, να ολοκληρώσω λίγο. Για να διαφημίζονται οι κρέμες του κυρίου Βριώνη. Α, μάλιστα. Θα είναι τα προϊόντα του κυρίου Βριώνη. Θα είναι τα προϊόντα του κυρίου Βριώνη. Στο Sky, έτσι. Ναι, αντί να πληρώσει χρήματα ο Sky για το στούντιο που θα το παραχωρήσει ο κύριος Βριώνης, έχουν κάνει, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αυτή την ανταλλαγή. Ναι. Δίνουν το στούντιο για να έχουν τηλεοπτικό χρόνο διαφημίσεων, καλλιντικών και κρέμες, ναι, μπουρου και γελιά ηλίου. Η απορία μου είναι γιατί είχε λειτουργήσει τότε, Φίλιππε, έτσι, με το θέμα της Μακεδονίας και υπάρχουν τώρα αυτά τα παρατραγούδα. Εδώ είναι λυπηρό όμως ένας άνθρωπος να χάνει τη δουλειά του. Και εσύ ως μέλος εσύ, που έχει συμμετέχει και σε όλες τις ψηφοφορίες. Και διαδικασίες και απεργίες και όλα. Καταρχήν να πούμε ότι εγώ μίλησα με συναδέλφους από την Ένωση Συντακτών. Η Ένωση, επειδή ακριβώς το κλίμα είναι έκριθμο στο Sky αυτή τη στιγμή, αυτό που μου είπαν είναι ότι δεν θέλησαν να δώσουν συνέχεια στο περιστατικό, δηλαδή της παρεμπόδισης τους. Ωστόσο, το κανάλι πριν από περίπου 20 λεπτά ολοκλήρωσε την απεργία που είχε, που πραγματοποιούσε από τις 11 και 30. Τη στάση εργασίας. Στάση εργασίας, ακριβώς, Φιλίππε. Και δηλώνουν κατηγορηματικά ότι θα συνεχίσουν με όλα τα ένδικα μέσα που διαθέτουν ως Ένωση τον αγώνα τους, προκειμένου να δικαιωθεί τόσο συνάδελφος, αλλά και να μην επαναληφθούν πρωτοφανή περιστατικό όπως αυτό. Δηλαδή το να παρεμποδίσουν την Ένωση από το να συμμετάσχει σε συνέλευση εργαζομένων. Μα το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ έτσι
Είναι λυπηρό όταν σείτε μία τηλεοπτική εκπομπή να στείλετε πάνω στις απολύσεις εργαζόμενων. Έτσι ακριβώς είναι, Φιλίππα. Και μου κάνει εντύπωση η κυρία Στεφανίδου, η οποία τη βλέπουν να είναι πολλές φορές και ευσυγκίνητη και να είναι στο πλευρό του κόσμου, υποτίθεται, και να το κλάμα και να το δάκρυ. Να επιτρέψει εκεί για να απολυθεί ένας άνθρωπος επειδή αρνήθηκε να πάει στην εκπομπή της. Εγώ έχω μία απορία. Πώς είναι δυνατόν σε μία εκπομπή, όταν κάποιος δεν θέλει να έρθει στην εκπομπή σου, εσύ να θέλεις να έρθει και να εκβιάζεις να έρθει μέσω της απόλυσης και τελικά να πραγματοποιήσει την απόλυση, πώς θα λειτουργήσει αυτή η εκπομπή, πώς θα βγει αυτή η εκπομπή? Για να μην ξεχνάτε, την απόλυση δεν έκανε η κυρία Στεφανίδου, την έκανε η διοίκηση του Sky. Ναι. Αλλά το θέμα εδώ είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή θα πάνε εργαζόμενοι να δουλέψουν την κυρία Στεφανίδου κάτω από την τρομοκρατία. Με τον πιστόλι στο κεφάλι της απόλυσης. Πώς θα βγει η απολύεση, πα στην Τατιάνα Στεφανίδου να δουλέψεις. Καλά, και αυτή η διοίκηση δεν είχε άλλο τρόπο να παραβλέψει, να διώξει, όχι να απολύσει. Τον άνθρωπο αυτό να έπρεπε να τον απολύσει και να φέρει όλη αυτή την ΕΣΥΑ και όλους τους ανθρώπους εκεί, τους εργαζόμενους απέναντί της και να έχει προβλήματα. Και όλα αυτά για την εκπομπή της κυρίας Τατιάνα Στεφανίδου. Άρχισε το πάρτι στο Sky, πρωτού ξεκινήσει καν η εκπομπή. Η έλευση της Τατιάνας έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, λένε δημοσιογράφοι του Sky. Πώς είναι η αρχή της κατρακύλας. Σε λίγο θα έχουμε και νεότερα, θα έχουμε και ειδήσεις, ενδεχομένως και πριν τις 3. Και ίσως να έχουμε και νέες κινητοποιήσεις των εργαζομένων και νέες εξελίξεις με απεργιακές κινητοποιήσεις. Και περιμένουμε όλοι να δούμε και τη θέση της κυρίας Στεφανίδου. Και κατηγορούσαμε τη Σφυροπούλου. Θα πρέπει να βγει και να μιλήσει, η κυρία Στεφανίδου είναι υποχρεωμένη. Για να βάτε φουλ εικόνα, Τατιάνας, βάτε φουλ εικόνα. Και αλήθεια λέω, Χριστιανός. Κάποιος σε μελετάει από ό,τι φαίνεται. Σε ματιάστε μας, θα τρώνε κατάρρευση Στεφανίδη τώρα. Γιατί δεν το έχει βάλει κανένας όλα αυτά. Πάντως, εγώ θέλω να μείνω σε ένα σχόλιο. Και είναι σημαντικό οι τυπολογίες.gr που έβγαλαν το λόγο της απόλυσης. Που είπε η κυρία Βασιλοπούλου ότι αν κάποιος δεν θέλει να μετακινηθεί σε μια άλλη εκπομπή, ότι μπορεί να το διεκδικήσει και να το κάνει. Έτσι. Κάτι που ίσως να μην γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Ναι, αν θεωρηθεί αυτό υποβάθμιση της θέσης της εργασιακής, είναι παράνομος λόγος, είναι μη νόμιμος λόγος καταγγελίας. Δεν μπορεί να είσαι Βαγγέλη Καράλη σε αυτό το πλατό, να έχεις κάνει σύμβαση εργασίας με το ΑΡΤ, με την εκπομπή, με την παραγωγή σε αυτό το πλατό και να σε κατεβάσουν στον κάτω όροφο σε μια εκπομπή μισής ώρας, αντί μιας εκπομπής, λέω, 2 ώρων ή με κάποια άλλα κριτήρια τηλεοπτικά. Αυτό θεωρείται μη νόμιμος λόγος καταγγελίας. Είναι υποβάθμιση της θέσης εργασίας. Μένουμε εδώ πέρα. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει μία επίσημη θέση της Τατιάνας Στεφανίδου. Περιμένουμε να δούμε από το site της τουλάχιστον. Ό,τι υπήρχε για να μας βάλει κάτι από το site της να δούμε τι θα γράψει. Γιατί. Μούγκα! Μούγκα, κυρία Στεφανίδου, και το site της, το Zapit. Με τα τηλεοπτικά. Που να αφορά όλη αυτή την απεργιακή κινητοποίηση που έγινε στο Sky και συνέλευση των εργαζομένων. Μούγκα στη Στρούγκα, δηλαδή επιλέγουν τις ειδήσεις. Ό,τι μας συμφέρει παίζουμε, ό,τι δεν μας συμφέρει δεν το παίζουμε. Έτσι είναι η αντικειμενικότητα. Κύριε Στεφανίδου μου, κύριε Τατιάνα μου, απολύθηκε ένας άνθρωπος. Του μεροκάματο δημοσιογράφος. Δεν έπαιρνε τους μισθούς τα 5.000 και τα 10.000 και τα 20.000. Του μεροκάματου δημοσιογράφος απολύθηκε. Δεν έχουν έτσι. Να πάρεις θέση κι εσύ, υποχρεωμένη. Όπως είναι πιο πολλοί δημοσιογράφοι του μεροκάματος. Παρακαλώ, πάμε να δώσουμε. Πάμε να δώσουμε δώρο στους φίλους τηλεθεατές, γιατί συγχυζόμαστε με τέτοια θέματα κάθε φορά. Πάμε. Πάμε γρήγορα να δώσουμε. Σε 40 τηλεθεατές και σήμερα πάμε να δώσουμε μοναδικούς σταυρούς, το ασύμβολο.